Θέλω να ανοίξουμε μία παρένθεση εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μία πολύ σημαντική συνάντηση. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο όμως, γιατί από ό,τι μας ενημερώνουν τώρα δεν τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ολοκληρώθηκε η σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον επικεφαλής των Ευρωβουλευτών, με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, τα δύο παλικάρια μας, τα οποία κρατούνται από την 1η Μαρτίου στην Τουρκία. Μιλάμε φυσικά για τον Άγγελο Μητρετόδη και τον Δημήτρη Κούκλατζή. Μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα ο κύριος Κεφαλογιάννης είχε αναφέρει ότι πρόκειται να ζητήσει τη συνάντηση αυτή, τη ζήτησε, έγινε. Για να δούμε τα αποτελέσματά της όμως. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα στους συνεργάτες μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, συναντηθήκατε πριν από λίγο λοιπόν με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Περιγράψτε μας λίγο το τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, η οποία είναι ιδιαίτερη σημασίας. Είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν με στρατιωτική πειθαρχία, με φρόνημα και αξιοπρέπεια μια προσωπική περιπέτεια. Μας κάνει όλους υπερήφανους και περνάει ένα σημαντικό μήνυμα στην ελληνική νεολαία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε και ένα θετικό μήνυμα από τη μεριά της Τουρκίας. Είναι η πρώτη φορά που δόθηκε άδεια σε Ευρωπαίο αξιωματούχο σε αυτοί τους δύο Έλληνες αξιωματικούς που παράνομα κρατούνται. Θα είναι η αρχή μιας σειράς από προσπάθειες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει και τις οποίες θα προχωρήσουμε μαζί και με άλλους Έλληνες ευρωβουλευτές, αλλά και τα ευρωπαϊκά μας κόμματα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θα ενημερώσω αύριο τον κύριο Ταγιάννη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ενημέρωση τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πρώτος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία τον περασμένο Μάρτιο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έθεσε το θέμα. Και πάρθηκε η πρώτη απόφαση υπέρ των Ελλήνων αξιωματικών. Με τους Έλληνες συναδέλφους ευρωβουλευτές καταθέσαμε κοινό ψήφισμα, το οποίο είχε την ομοφωνία όλων των πολιτικών ομάδων ανεξαρτήτως πολιτικής αποχρώσεως, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 607 ψήφους υπέρ και 7 κατά, πρωτοφανές για ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να κρατήσουμε το θέμα πολύ ψηλά, όχι μόνο στις καρδιές μας στο ελληνικό έθνος, αλλά και στην ατζέντα των ευρωπαϊκών οργάνων, γιατί θέλουμε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι το αίσιο τέλος στην περιπέτεια αυτών των ανθρώπων. Οι συνθήκες κράτησης των δύο νέων στρατιωτικών, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι καλές, γιατί ουσιαστικά έχετε και μία εικόνα εσείς πλέον για το πώς κρατούνται αυτά τα δύο νέα παιδιά. Όλοι οι Έλληνες αγωνιούν, όχι μόνο εκεί τους. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι κρατούνται κάτω από καλές συνθήκες. Τώρα, μόλις σας κλείσω, θα επισκεφτώ τους γονείς των παιδιών στην Ορεστιάδα. Αυτό είναι η επόμενη συνάντηση την οποία έχουμε. Μίλησα με τον διοικητή των φυλακών, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι οι συνθήκες έχει εντολές και από την Τουρκία να είναι άριστες. Μου ζήτησε αν έχουν κάποια παράπονα τα παιδιά να τους τα μεταφέρω. Ναι. Είδα ένα καλό κλίμα για την κράτησή τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευτυχείς άνθρωποι που έχει σίγουρα άδικα η ελευθερία τους. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά θέματα, νομίζω που θα τα λύσουν πάρα πολύ. Επειδή γνωρίζω ότι πέρα από το ουσιαστικό κομμάτι των συζητήσεων με τους δύο νέους, αλλά και τις συναντήσεις που έχετε φυσικά και με τους Τούρκους αξιωματούχους, ώστε να μπει ένα τέλος γρήγορα σε αυτό τον γολγοθά των παιδιών, γνωρίζω ότι τους μεταφέρατε και μια μαντινάδα, από την ιδιαίτερη πατρίδα σας για να τους τονώσετε το ηθικό. Τι είναι εκείνο το οποίο σας είπαν, το ηθικό τους πώς είναι? Είναι κάτι το οποίο σας μετέφεραν, κάτι συγκεκριμένο το οποίο σας είπαν σε ανθρώπινο πλέον επίπεδο? Είναι Έλληνες αξιωματικοί, εκπαιδευμένοι, αξιοπρεπείς και υπερήφανοι, όπως η κριτική ματινάδα που σας μετέφερα, και με γέμισαν την κίνηση και υπερηφάνεια. Θεωρείτε, η συνάντηση... Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, να αποδεσμεύσουμε λοιπόν τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον αποδεσμεύσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι βρίσκεται λοιπόν στον δρόμο και έχει συνεχείς συναντήσεις, ότι έχει να κάνει λοιπόν με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Υπήρξε λοιπόν μια συνάντηση του κύριου Κεφαλογιάννη με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, είναι η πρώτη φορά που ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τους επισκέπτεται. Δίνεται το πράσινο φως για να επισκεφτεί τα δύο παιδιά. Αμέσως τώρα θα ακολουθήσει συνάντηση με τις οικογένειες των δύο νέων αξιωματικών, των δύο νέων στρατιωτικών. Θα τους ενημερώσει λοιπόν αναλυτικά. Πήραμε μια πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε στη συνάντηση του κ. Κεφαλογιάννη μαζί τους.